Πράσινο φως για τη δημιουργία χυτή και εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων έδωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Αμάρη ΑΕ προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Πήραμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης την τελική γνωμοδότηση για το έργο. Εμείς δεσμευτήκαμε από τη μεριά της εταιρείας ότι το αργότερο σε 2 μήνες θα έχουμε ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες, τις οποίες θα καταθέσουμε για τη χρηματοδότηση του έργου και για τη δημοπράτησή του. Ο στόχος είναι η μελέτη να ολοκληρωθεί το δυνατόν συντομότερο και να κατατεθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, καθώς ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στον ίδιο χώρο που αυτή τη στιγμή είναι ο Χυτά Μαρίου, θα προβλέπουμε να γίνει μια μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων, όπως σας είπα, και έχει τι. Επειδή προστέθηκαν, δηλαδή αρχικά η μελέτη προέβλεπε ότι θα γίνεται ένας διαχωρισμός, δηλαδή όσον αφορά τα μέταλλα. Σήμερα υπάρχουν κάποιες προσθήκες, δηλαδή θα γίνεται μια ανακύκλωση, αυτή η μονάδα θα επεξεργάζεται δηλαδή και παραπάνω, όπως το γυαλί, το νάιλον, και αυτές οι προσθήκες μας καθυστερούν, δηλαδή γι' αυτό θέλουμε και αυτό το δίμηνο. Πιστεύω όλα να πάνε καλά και τέλος Μαρτίου να είμαστε έτοιμοι για χρηματοδότηση και στη συνέχεια δημοπράτηση του έργου. Επιπλέον στην περιοχή σχεδιάζεται η δημιουργία εγκατάστασης ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ η αμαριώτικη εταιρεία έχει προβλέψει και την εκμετάλλευση παραγωγής βιοαερίου. Το Ρέθυμνο το έχει ανάγκη αυτό το έργο. Είμαστε στο σημείο μηδέν, μπορώ να πω και μείον. Τα πράγματα θα πάνε καλά, πιστεύω. Θα αντέξει ο υπάρχον Χυτά για τον επόμενο χρόνο. Πιστεύω ότι το έργο κατασκευής από την ώρα της δημοπράτησης και μετά θα χρειαστεί περίπου 1 χρόνο η κατασκευή του και θα δώσει τη λύση για τον νομό για τα επόμενα 10 και πλέον χρόνια.